Γεια σας, τι κάνετε, να κλείσω και τη μουσική, πώς είστε, χρόνια πολλά παιδιά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Τι θα κάνουμε σήμερα? Καταρχήν, πάω να πάρω το ζουζουνιά μου από το σχολείο. Σήμερα έχουν πιτζάμα day, τα πήγαμε στο σχολείο με τις πιτζάμες γιατί είχαν προβολή ταινίας. Και πιτζάμα πάρτι, κάτι τέτοιο. Πολύ μεγάλη πλάκα. Γενικά είχαν και γιορτούλα. Χθες ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά έχω να σας ανοίξω πάκια τα πότο σύν που πήρα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τι θα βάλω? Είπα να ανανεωθώ λιγάκι και πήρα ρουχαλάκια να τα δούμε μαζί. Και ο Βασίλης πήρε δύο πραγματάκια. Και μετά το μεσημέρι έχουμε με την κυρία Ελένη ραντεβού. Μας έκλεισε ο Βασίλης βασικά σε όλα τα κορίτσια. Γιατί είχε λυσάξει να κουρέψουμε και την Αριάννα. Θέλει να της το κάνει το μαλλί πιο κοντό. Οπότε έχουμε με την κυρία Ελένη όλοι μαζί να πάμε κομμωτήριο. Και εγώ θα κουρευτώ και η μικρή. Πριν ξεκινήσουμε κάντε μια εγγραφή και να σας πω ότι γιατί με ρωτάτε για τις τσαντούλες μου, παιδιά, τα τελευταία γιατί δεν έχω προλάβει να τα ανεβάσω στο site, παρότι σας το είχα υποσχεθεί, μου ζητάτε και στα σχόλια από κάτω. Αλλά από τώρα μπορείτε να μας βρίσκετε στο καινούργιο μας μαγαζάκι, που είναι Περικλέος 56 το Χολαργό, στο εμπορικό κέντρο στον πρώτο όροφο. Μπορείτε να μου στέλνετε και μηνύματα, αν είστε κοντά μπορείτε να μας βρείτε και εκεί. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι. Και ξεκινάμε αυτό το εορταστικό βίντεο. Εν τω μεταξύ σας έχω γυρίσει και κάποια άλλα βιντεάκια που δεν έχω προλάβει να τα ανεβάσω και θα τα ανεβάσω τώρα μέσα στις μέρες των γιορτών. Όσοι έχετε άδεια και θέλετε να κάτσετε να παρακολουθήσετε, που λίγο φτιάχνουμε το κατάστημα, κάποια ψώνια μας και διάφορα άλλα πραγματάκια έτσι πολύ ωραία και γιορτινά και νέες αρχές και όλα αυτά. Ω, πράγματα, πιτζαμάτι! Τι τέλεια μέρα που είναι σήμερα! Και σε ένα δευτερόλεπτο ανατρέπεται όλο το πρόγραμμα. Λοιπόν, ο Αγγελάκος έχει 37,5. Στο σχολείο τους είχαν κάνει πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Είχαν βάλει, έχουν κάτι κρεβατάκια που είναι πάρα πολύ κοντά, είναι και που τόσα. Ουσιαστικά είναι για να μην ακουμπάνε τα παιδιά στο πάτωμα. Τα λένε κρεβατάκια εκείνη, ας πούμε. Και τα είχαν βάλει όλα μπροστά από από τον προτζέκτορα και είδανε το Grinch. Ο Άγγελος είχε λίγο μίξα το πρωί, αλλά ήταν καλά. Και τώρα έχει 37,5. Δεν ξέρω αν δεν βοήθησε. Λέει στο σχολείο έκανε κρύο. Μήπως δεν βοήθησε το ότι είχε φόραγε τις πιτζάμες του. Εδώ πέρα έχουμε κατασκευούλες, ένα καραβάκι, θα σας δείχνω παραπάνω γιατί γράφει πράγματα. Να τα δείξω εγώ! Να τα δείξεις η καρδούλα μου! Αυτά είναι μια Παρασκευή. Μια Παρασκευή? Ένα κουκουντάρι. Ναι. Ένα ξυλάκι που είναι κυκλάκι. Κανέλας. Και ένα... Ένα κεράκι. Και ένα κεράκι. Ένα βελανίδι και ένα, βελανίδι. Και ένα αμύγδαλο. Και ένα αμύγδαλο. Ναι. Και αυτό είναι με την κυρία. Μια κάρτα. Όχι με την κυρία. Τον αγγλί. Τον αγγλικό. Τον αγγλικό, ναι. Που μας έδωσε ένα μικρό χαρτί για να... Το ζωγραφίσετε. Για να το ζωγραφίσουμε. Ωραία, τέλειο. Και αυτό ποιος το φτιάξε. Και το κόλλησαμε σε ένα βιβλίο, όπως πήρε ένα χαρτί, το έδωσα έτσι. Έχει βέτσα, έτσι κλειστό. Και το χρώμα της άλλο κόκκινο και από πίσω και από μέσα άλλαψε. Και βάλα διάβολο κόκκινο και έκανε αυτό. Ωραία. Μας έχει τρελάνει το μεταξύ με την πολυλογία. Για πες. Αυτό είναι ένα φάντασμα. Όχι, ο Βασίλης είναι, βρε το χέρι σου. Το χέρι σου δεν είναι αυτό? Ναι, το... Είναι το χέρι όμως σου. Όμως γιατί το κάνει έτσι? Είναι τα μουσια του. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι δεν θέλω. Σήμερα, ναι. Όχι, αύριο είπα χτες, ναι. Πήραμε ένα πιατάκι πλαστικό, ναι. Και το κόψαν, ναι, η κυρία, ναι. Και το βάψαμε εμείς πρώτα. Θέλεις κάτι, τα φας? Εγώ σήμερα στο σχολείο φάγαμε πατατάκια και ήπιαμε χυμό, ναι. Βγήκαμε έξω, όχι στο διάλειμμα. Α, ναι. Απλώς. Βγήκαμε, κυρία μας είπε έξω. Εντάξει, Αριάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο γυάλιμα και, για να, και πήρε τα στόματα να τα βάλει εκεί πέρα και να δούμε κυλώνση. Να δούμε κυλώνση. Εντάξει, πήγαινε να φας τώρα, ζαλίστηκα. Άντε, πήγαινε να φας. Φορά αυτό το φορμαντάκι που το έχω πάρει και αυτό από το ΟΣΥΝ και μποτούλα και πουλοβεράκι για να είμαι ζεστή. Και φοράω ήδη καλσόν γιατί αυτά που θα φορέσουμε τώρα που έχω διαλέξει είναι φορέματα. Και πάμε να ανοίξουμε τη σακούλα. Θα ξεκινήσω με το μόνο αντικείμενο που πήρα, που κάπως στεναχωρέθηκα γιατί δεν ήταν η επιλογή μου τελικά και πιο σούπερ. Διάλεξα ένα γκίμπαλ για το κινητό και διάλεξα
δύο axis, two axis, ενώ έπρεπε να διαλέξω με τρεις, δηλαδή κάνει αυτή την κίνηση, αλλά λογικά δεν κάνει αυτή την κίνηση. Και το έδειξα στον αδερφό μου και μου λέει, Ριωάννα, έπρεπε να έχει πάρει ένα με τρία axis, έτσι όπως μου το είπε. Αλλά δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Για να μπορώ να τραβάω λίγο βιντεάκια και από το κινητό και να έχει κάποια σταθερότητα. Είδα από κάτω τις κριτικές, σας το λέω πάντα, στο Sim και ευχαριστώ το Sim για άλλη μια φορά που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Και πριν ξεκινήσω να θυμηθώ να σας πω ότι έχουμε και εκπτωτικό κωδικό για 15% έκπτωση. Μην τα ξεχάσω, τα λέω για να τελειώνουμε και για να προχωρήσουμε κατευθείαν. Λοιπόν, το πήρα για να έχω έτσι πιο σταθερή εικόνα όταν τραβάω με το κινητό και από την άλλη διάβασα, το διάλεξα γιατί διάβασα από κάτω κριτικές και λέγανε ότι ήταν πολύ καλό, ότι το έχουν πάρει στις διακοπές τους, ότι είχε πάρα πολύ καλή έτσι σταθερότητα στην εικόνα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το κουτάκι του είναι αυτό εδώ. Είναι λευκό. Έχει εδώ πέρα, από ό,τι κατάλαβα, αυτό είναι φως. Εδώ πέρα βλέπω ότι το γυρίζεις, έχει μοχλό. Βλέπω ότι εδώ πέρα από εδώ ανοίγει, αλλά δεν έχει καθόλου μπαταρία. Οπότε το βάζω να φορτίζει και είναι και τρίποδο. Κοιτάξτε, είναι και τρυποδάκι και μακραίνει. Οπ, δεν είναι και άσχημο. Για το κινητό δεν είναι καθόλου άσχημο. Για δούμε, το πατάει να ανοίξει. Και κάνει αυτή την κίνηση που σταθεροποιεί την εικόνα. Και το γυρνάς. Οκ, εκεί. Για να βγάζει selfie. Πιο ζεστό. Εγώ πήρα τρία φορματάκια. Εδώ πέρα έχω ένα σαν και αυτό που φοράω τώρα. Αυτό το φορεματάκι που είναι πάλι από το Shein. Είναι πουκαμισοφόρεμα τύπου κοτλέ. Έχει ζωνούλα στη μέση και είναι ίσιο. Και αυτό εδώ που διάλεξα τώρα, σε πράσινο χρώμα, παιδιά, διάλεξα, δεν ξέρω, μου ήρθε τώρα για τις γιορτές, πολύ πράσινο και μπλε. Θα δείτε πολύ αυτά τα χρώματα. Είναι αυτό εδώ. Καθίστε να φέρω λίγο καλύτερο φως. Είναι πουκαμισοφόρεμα. Μπροστά έχει αυτή εδώ που κάνει σαν αλφα γραμμή προς τα κάτω. Είναι λίγο πιο κοντά στο πλάι, αλλά είναι αρκετά μακρύ πίσω, αν θυμάμαι καλά. Και τα μανικάκια του βλέπω εδώ πέρα έχουν κουμπάκι. Λοιπόν, είναι στο ίδιο στυλ το πάνω μέρος. Βλέπετε, είναι κοτλέ, αλλά είναι αυτό το ελαφρύ κοτλέ που έχει το Shein, δεν είναι τόσο βαρύ. Πάμε να δούμε το επόμενο. Αυτό το πήρα μάλλον για τα Χριστούγεννα. Το σκέφτομαι για τα Χριστούγεννα. Πάλι σε πράσινο, αλλά καθαρά έτσι πιο γιορτινό. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Το μανικάκι του είναι έτσι. Μπροστά έχει αυτή εδώ πέρα τη σούρα και πίσω έχει δύο σούρες. Και να το και το δεύτερο. Να σας πω ότι τα πήρα όλα σε νούμερο large. Μικρό, μεγάλο, όλα large τα πήρα εγώ. Λοιπόν, η φύτη του είναι κάπως έτσι. Είναι ωραίο, μαλακό. Το χρώμα του είναι πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζω να φαίνεται από την κάμερα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι ώρα που είναι. Και θα αισθάνομαι πολύ άνετα και θα αισθάνομαι περιποιημένη για γιορτινή. Πολύ ευχαριστημένη και με αυτό. Πάμε τώρα για τις πρωτοχρονιάς και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Αυτό είναι από τη σειρά Emery Rose. Είναι στο ίδιο στυλ με αυτό που φοράω τώρα, αλλά σε μπλε. Τι είναι εγώ, κοτσάρα μου. Είναι σε αυτήν εδώ τη σακουλίτσα. Κοιμάται και ο άγγελος. Κοιμάται και ο άγγελος, ζουζουνίτσα μου, γι' αυτό μιλάω κι εγώ σιγά. Λοιπόν, έχει αυτή εδώ τη τσαχπινιά στο μανίκι. Είναι ένα διαφορετικό φορεματάκι. Εδώ πέρα είναι έτσι το τελείωμα στο μανίκι του. Με κλειστό λαιμό, αλλά είναι όμως όλος έξω. Λοιπόν, το πρώτο θετικό θα πω είναι ότι πολύ εύκολα κρύφτηκε το σουτιέν μου. Και δεν φοράω και κανονικό σουτιέν συνήθως, φοράω έτσι τύπο αθλητικά. Οπότε όταν βάλουμε και ένα κανονικό σουτιέν θα είναι όλα πολύ πιο όμορφα. Λοιπόν, εκ πρώτης θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο, να πω την αλήθεια, να πέφτει λίγο πιο πολύ. Πάμε να το δούμε λίγο στον καθρέφτη καλύτερα. Πάμε να το δούμε λίγο πιο κοντά να φανούν και τα χρώματα.
Θα βάλω και ένα πιο σωστό σουτιέ, να μην πολύ φαίνεται, που τώρα φαίνεται μέσα. Είναι λίγο κοντούλι, αλλά πάλι με ένα κλειστό καλσονάκι, έτσι με ένα σκούρο, δεν θα κάνει και μεγάλη αντίθεση. Είναι πάλι έτσι αυτό το μαλακό. Και έτσι όπως είμαι τώρα, γιορτινή και ωραία, και με ένα σωρό χαρτάκια που έχω ρίξει κάτω, τη σακούλα, θα σας δείξω. Δύο πακετάκια που διάλεξα για τον Βασίλη, δύο πουκαμισάκια. Είχε ένα κίτρινο παρόμοιο και είπα να του πάρω αυτό εδώ, νομίζω ότι είναι πιο όμορφο αυτό εδώ. Είναι πουκαμισάκι που το φοράς είτε σκέτο, αλλά συνήθως το φοράς με ένα τισέρτ από μέσα κάτι. Και ο Βασίλης θα βάζει έτσι με ένα ωραίο παντελονάκι και τώρα, ας πούμε, τις γιορτές νομίζω θα τα φορέσει. Γενικά τα χαίρεται πάρα πολύ αυτά τα πουκαμισάκια. Και είναι ζεστούλι και μαλακό. Είναι μαλακό, είναι ωραίο. Δηλαδή όλα τα ρούχα που έχω πάρει και αυτό εδώ, ας πούμε, που φοράω, είναι πάρα πολύ μαλακό. Ελπίζω να τον πετύχαμε στα νούμερα και στο Βασίλη διάλεξα το large, επειδή και οι δύο είμαστε ένα ενδιάμεσο μέγεθος. Στην Ελλάδα θα φοράγαμε σίγουρα extra large. Σιγουράκι. Αυτό παίζει να το θέλα και για extra large. Αλλά τώρα στο Shein, να ξέρετε, τα νούμερα είναι μεγαλύτερα. Αν με βλέπετε πρώτη φορά σε αυτό εδώ το βίντεο, επειδή ψωνίζω συχνά το Shein, τα νούμερα είναι αρκετά μεγάλα. Δείτε πρώτα τις περιγραφές και μην τα φοβηθείτε. Μπορείτε να πάρετε σε κάποια πράγματα και ένα νούμερο κάτω. Λοιπόν, πήρα και αυτό εδώ. Είναι σχετικά ελαφρύ, δεν είναι τόσο βαριά σαν μερικά άλλα που έχει. Αυτό εδώ είναι με κουκουλίτσα. Πράσινο. Του ταιριάζουν πάρα πολύ, επειδή είναι ξανθός, είναι γαλανομάτιος. Νομίζω ότι αυτά έτσι τα έντονα χρώματα του ταιριάζουν πάρα πολύ. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση πανωφόρη, δεν είναι καθόλου βαρύ. Ή να το φορέσεις με μια μπλουζίτσα ή με ένα τισέρτ από μέσα. Είναι δηλαδή κανονικά πουκάμισα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι έχουμε πάλι κωδικό. Μην το ξεχάσετε, αν θέλετε να αγοράσετε οτιδήποτε. Τώρα θα έχει λιγότερη αναμονή, γιατί μέσα στις γιορτές γινόταν χαμός και αυτά καθυστερήσανε να έρθουν, αλλά ευτυχώς ήρθαν πάνω στην ώρα για να τα έχω τα Χριστούγεννα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ μετά τις γιορτές πρέπει να πω φουλ σε πρόγραμμα και σε δίαιτα. Γιατί ενώ είχα χάσει κάποια κιλά το καλοκαίρι, ήρθε ο Βασίλης, ο οποίος το πρώτο πράγμα που σκέφτεται με το που ξυπνάει και το τελευταίο που κοιμηθεί είναι τι θα φάει. Και τρώω ό,τι θα τρώγα εγώ, τρώω και τι τρώει ο Βασίλης. Και νομίζω ότι πάλι ανεβαίνει η ζυγαριά. Έχουμε θέμα. Τι? Μαντέψτε, ποιος είναι άρρωστος. Ποιος? Ο Άγγελος. Να τον πάρω μαζί. Σιγά μην χάσουμε το γάμο. Σιγά μην χάσουμε το γάμο, λέει. Θα συνέφερε, το πήρα φραζά. Α! Λέτε! Πάντως είχα να τους πάω μάκρυ και τους είχε πάρει ο Βασίλης τώρα. Τους πήρε και τριγωνάκια, γιατί θα πηγαίνανε για Κάλαντα με τη γιαγιά την Πόπη. Και τώρα τελείωσε, δεν θα πάνε, γιατί θα έχουν και το Σταύρο και στη μάκρυ έχει υγρασία, για να μην χάσουμε τα Χριστούγεννα μετά, για να συνέλθουν εδώ πέρα σπίτι και να μην χάσουμε τα Χριστούγεννα. Και να σου πω, γιατί έχει πυρετό. Έχει, δέκατα. Εντάξει, το προλαβαίνουμε. Έφερε και μέλι, κυρία Ελένη. Μου λέει, κυρία Ελένη, όλα πράσινα και μπλε. Παιδιά, κοιτάξτε τι έφτιαξα σκράντσες. Για τις γιορτές, θα το βρείτε τώρα και στο μαγαζί. Βάλε μια φάρμα να φύγουμε. Κυρία Ελένη, έχω φτιάξει και σορτίες σκράντσες. Θα τα βάλω και στο μαγαζί τώρα. Ωραία, δεν είναι? Ωραία, ε. Άντε, μωρή, να τελείωνε ντύσου. Ο Άγγελος σηκώθηκε και δεν σηκώνεις εσύ. Η άλλη μια ώρα θα διαλέξει να βάλει και αργήσαμε. Θα πρέπει να πάρουμε και τη γιαγιά. Ναι. Oh. Να μην τα λένε. Κομμωτήριο πάμε 4 άτομα. Εσύ έχετε και βαφές, χαμός. Ποιος είναι, ποιο να μιλάς. Μόνο μου εδώ πέρα στην κάμερα. Λοιπόν, διαπραγματεύομαι στον Άγγελο και δεν έχει φάει και θέλει να φάει σουβλάκι. Εν τω μεταξύ, όταν πάμε κομμωτήριο, τα κλείνει η κυρία Ελένη κομμωτήριο, μας κλείνει κάπου κοντά στη Λούτσα. Κατάλευκα. Πιάνει πιο καλά το χρώμα, ενώ εμένα που είναι μαύρα, που δεν πιάνει καθόλου. Εν τω μεταξύ, επειδή έχω τριχόπτωση, τώρα δεν πρέπει το τέτοιο, πάω και βάφω μόνο το στεφάνι και τα μέσα είναι, ξέρω εγώ, έχω τόσο, ας πούμε, μέσα μαύρα. Φαίνονται. Φαίνονται. Πολύ μαύρο, ε. Πολύ έχει κατέβει. Θα τα βάψω τώρα για την πρωτοχρονιά, αλλά βάφω μόνο εδώ πέρα το στεφάνι και είμαι οκ. Okay. Γιατί... Ναι, είναι μαύρο το μαλλί και είναι... δεν φαίνεται με το κόκκινο. Θα κόψουμε. Και εσύ θα τα κόψεις. Και το κορίτσι.
Θα κόψει τόσο που να πιάνονται η Αριάννα. Ναι. Μην τυχόν δεν μπορούμε να κάνουμε κοτσίδα. Έτσι είναι το δεντράκι, έχει... 5 χρόνια! Καταρχήν έχω κάνει το πιο κοντό μαλλί της ζωής μου. Παίζει από το δημοτικό να τα έχω τόσο κοντά. Ναι. Δεν με ξέρω, νομίζω. Είναι ό,τι πιο κοντό έχω κάνει. Είναι πάρα πολύ κοντό, δηλαδή είναι λίγο πιο από το αντρικό. Ναι. Ωραία, για να σε δάνεσεις, καλά. Πλάκα έχει, ωραίο είναι. Αλλαγή μεγάλη για μένα. Είναι ό,τι πιο κοντό έχω κάνει στη ζωή μου. Παίζει μια φορά που τα έχει κόψει μάνα μου μέχρι εδώ και ποτέ ξανά. Ωραίο είναι. Και μπορώ να το κάνω και μόνη μου. Άνετα μπορείς. Ναι. Δηλαδή πιάνω τα χέρια σου πολύ, άνετα. Ωραία τα έκανες. Άλλαξες, καλά σε ξέρεις. Πώς σας φαίνεται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κυρία Μίνα. Είναι η σειρά σας, κυρία Μίνα. Έρχομαι. Φοβήθηκα λίγο τον μπροστό που είναι κοντό, γιατί έλεγα να κάνω ένα μακρύ καρέ. Δεν το πω ποτέ στην κομμωτήρα της, λέω κάντε ό,τι θέλετε. Έτοιμη και η κυρία Ελένη. Εδώ αγκαλίτσα με την Αριάννα για να φτάνουμε. Κορίτσι μου, όμορφο. Έλα. Εντάξει, κάνω μαλάκες. Έτσι. Πάρα πολύ ήσυχα τα μαλάκια. Είσαι φανταστική. Λοιπόν, γιατί έπαθε κοκομπλόκο η κάμερα και χάσαμε τα μπλάνα. Πώς ήταν η Αριάννα. Λοιπόν, για δείξε μας τα μαλλιά σου. Α, και η ζωγραφιά είναι καταπληκτική. Αγγελίσυχα. Για γύρνα, Αριάννα, πίσω να δούμε τα μαλλιά σου. Κάναμε ένα πολύ ωραίο καρέ, το οποίο πιάνεται κιόλας. Πέρασες καλά στο κομμωτήριο. Σου άρεσε. Ναι. Σ' άρεσε το κούρεμά σου. Ναι. Ναι. Πολύ όμορφη. Ωραία μαλάκια. Λοιπόν, πείτε μου πώς σας φαίνεται. Με ξενίζει λίγο αυτό, το ότι είναι λίγο κοντούλικα νομίζω εδώ. Αλλά... στον καθρέφτη φαίνεται καλύτερα, στην κάμερα φαίνομαι λίγο πιο περίεργη. Λοιπόν, αυτά λέω να σας αφήσω. Μου είχε έρθει ακόμα ένα πακετάκι, αλλά θα το δούμε άλλη φορά. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, λογικά πρέπει να είναι δωράκι για τα παιδιά. Εν τω μεταξύ έχουμε αρχίσει να ψωνίζουμε και τα δωράκια μας. Για την πρωτοχρονιά, για τα παιδιά, ειδικά για τη μικρή, θα σας το δείξω τώρα. Κοιτάξτε τη σπήρια για Ελένη, μαζί πήγαμε και τα πήραμε. Παιδιά, πρέπει να τη δείτε να τα φοράει. Είναι μπότες, σχεδόν μέχρι το γόνατο, σε μινιατούρα μέγεθος. Βλέπεις ένα μικρό ανθρωπάκι να κυκλοφορεί με αυτά. Μόλις την είδαμε και εγώ στην κυρία Ελένη, ξεραφτήκαμε στο γέλιο. Και της πήρε δώρα για την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, πάρα πολύ πλάκα. Αυτά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φίλα και πολλά. Γεια σας.